να πω. Λοιπόν, εμείς με τα παιδιά το πρωί είδαμε σήμερα το πρωινό του Μέγκα. Και σε κάποια φάση, θα καταλάβετε στο βίντεο που ακολουθεί, ακούστηκε κατά λάθος από το μικρόφωνο της κυρίας Παγιατάκη να λέει «Τη φάγαμε την μπούκλα». Έχουμε προβληματιστεί και θέλουμε και τη βοήθειά σας. Και θα καταλάβετε αμέσως μετά το βίντεο τι ακριβώς εννοώ. Η συνέχεια. Είμαι άποψη. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε Δευτέρα. Κυρίες μου, ευχαριστώ. Θα αγαπούμε πολύ. Μαρία μου, μπορείς να περάσεις. Εδώ. Βίκυ, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ. Γεια σας, κυρία Βίκυ. Τη φάγαμε την πόλη. Μαρία, τι γίνεται. Θέλω να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά, Μαρία μου, γίνεται. Για να είναι καθαρό, γιατί πρέπει να κατευθούν εδώ οι απόψεις σας και εσάς. Μπορείτε να ξέρετε τι σημαίνει, τι εννοεί. Για να πάμε να δούμε. Παρακαλώ. Εγώ. Γεια σας, κυρία Βίκυ. Τι φάγαμε. Μαρία, τι γίνεται. Παπαπαμπό. Κοίταξε να δεις. Λέω να ξεκινήσω από την Ιωάννα. Είμαι πολύ περίεργη, θα πεις. Τι φάγαμε την μπούκλα. Για να σας πω κάτι. Τι σημαίνει. Αυτό ξεκινάει από λίγα δευτερόλεπτα πριν. Η οποία κοιτάζει με πολύ ύφος και πολύ ενοχλημένο ύφος τη Μαρία Μπεκατόρου που μπαίνει και την Φέη Σκορδά. Που διώχνει άρον-άρον τη Βίκυ Παγιατάκη. Σε ευχαριστούμε, Βίκυ μου. Σε ευχαριστούμε, Βίκυ μου. Να σε καλά, Βίκυ μου. Έλα, Βίκυ μου. Έτσι. Παιδιά, δείτε βλέμμα, δείτε βλέμμα. Τη φάγαμε την μπούκλα, λοιπόν. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι σημαίνει το εξής. Ότι με φάγατε για να μπει στη θέση μου. Όχι. Όλοι θα πείτε την άποψή σας. Θα γίνει δημοκρατικά. Τι λες. Ιωάννη, υποστηρίζει αυτό το στάθμο. Ποια είναι η δική σου θέση περί τούτου. Εννοεί όντως την κυρία Μπεκατόρου. Έτσι. Επίσης δεν λέμε κυρία Βίκυ, είναι απρεπές. Ή κυρία Παγιατάκη, Βίκυ, δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν. Εννοεί ότι το ξανθό αυτό μαλλί και αυτό εννοεί ότι φάγαμε την μπούκλα. Μας βγάλανε εμάς και μας φέρανε την άλλη να καθίσει και φάγαμε την μπούκλα. Εσύ είπες ότι εννοούσε την Παγιατάκη. Ότι η ίδια μας έφαγε τη θέση. Όχι, αυτό που λες εννοούσα. Δεν το είπα καλά. Μάλλον. Εγώ το ίδιο καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα το είπα καλά, εσύ δεν κατάλαβε. Εσύ δεν είσαι ξένθια, πώς το καταλαβαίνεις. Το ξέρει. Φραντζέσκα μου, ο λόγος σε σένα. Εγώ να χρησιμοποιήσω μια άλλη έκφραση. Μας κάθισε στο σβέρκο. Νομίζω. Τη φάγαμε την μπούκλα. Ναι. Ότι μας κάθισε στο σβέρκο η Μαρία Μπεκατόρου. Γιατί ο τρόπος και ο Γιώργος Ολιάγκας φαίνεται έτσι λίγο απολογητικός είναι που τη λέει «Σε ευχαριστούμε, Βίκυ μου, σε ευχαριστούμε, Βίκυ μου». Ναι. Φεύγει η Βίκυ. Να σου πει, Βίκυ, ότι έχεις ανάδρομο δερμή, έτσι. Έχεις καθαρίσει, δεν υπάρχει. Έχεις κάνει και η Πανσέλινος μαζί. Θέλω πριν συνεχίσουμε με Γιώργο Χατζηπαύλου, γιατί μπορεί εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι να τη χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση και να ξέρετε την πραγματική της ερμηνεία και τι κρύβει πίσω της η πρόταση «Τη φάγαμε την μπούκλα». Γιώργο μου, κοίταξε. Έχεις κάτι να πεις να βοηθήσεις και τον κόσμο που μας βλέπει. Επειδή αστρολογικά εγώ δεν είμαι ενημερωμένος, μπορεί να είναι κάτι πανεπιστημιακού επίπεδου και να είναι κάποια αστρολογική ορολογία του «Τη φάγαμε την μπούκλα». Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρω, οι αστρολόγοι δεν διαβάζουν το δικό του ζώδιο. Πριν βγουν στον αέρα. Mm. Δηλαδή, μπορεί στο ζώδιο του αστρολόγου να λέει προσέξτε προστριβές στη δουλειά. Δεν το. Κακός. Κακός. Δεν ξέρω εγώ, δεν τα έχω ψάξει. Εγώ ένα γυμνάσιο έχω βγάλει. Τώρα αυτοί που σπουδάξανε κιόλα. Που σπουδάξανε. Αστρολόγοι, δεν μπορεί. Δεν κάνει παραπάνω. Ολγίνα με εσύ. Να σου πω, συγγνώμη, αυτό το να είσαι σε απευθεία επαφή με τα αστέρια, ούτε η NASA δεν το έχει καταφέρει. Καλά, δεν. Πρόσεξε τι λε, είμαστε δύο του πέντε. Συγγνώμη. Τώρα θα του πω κάτι για να μάθει τώρα. Για να μάθει γιατί είναι και. Αυτό είναι. Να μάθει. Είμαι φιλομαθή. Λοιπόν, από την NASA παίρνουν του χάρτε για να κάνουν τι αναλύσει. Σοβαρά. Βεβαίω. Η κυρία Παγιατάκη τουλάχιστον. Πόσα ξέρει. Άρα δηλαδή ο Κέννεντι που έλεγε θα πάμε στο φεγγάρι όταν εμεί το αποφασίσουμε. Έτσι το 61 που το έλεγε. Περίμενε να του δώσουν τον αστρολογικό χάρτη πότε είναι καλά. Και συνεχίζει εσύ. Λοιπόν, ναι. Να το ακούσουμε άλλη μια φορά γιατί μας στέλνετε και email ότι δεν το ακούτε καθαρά. Μα πώς γίνεται, παιδιά. Η συνέχεια. Είμαι άποψη. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε Δευτέρα. Κυρίες μου, ευχαριστώ. Θα αγαπούμε πολύ. Μαρία μου, μπορείς να περάσεις. Εδώ. Βίκυ, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ. Γεια σας, κυρία Βίκυ. Τι φάγαμε την μπούκλα. Μαρία, τι γίνεται. Δεν υπάρχει. Το γεια σας, κυρία Βίκυ, την τζακίζει, έτσι. Όποιος ξέρει την Παγιατάκη, ας πούμε, χρόνια, καλή ώρα. Αυτό το γεια σας, κυρία Βίκυ, νομίζω, παιδιά, παιδιά, ότι αυτή είναι η απάντηση. Την έχει τσακίσει. Αυτή είναι η απάντηση. Το γεια σας, κυρία Βίκυ. Ναι, καταπληκτικό. Το είπα πριν. Δεν το λέμε αυτό. Συμφωνώ με τη συναγρίδα, Ιωάννα. Συναγρίδα, δεν είπε. Τι είπε. Πώς είπε συναγρίδα. Συμφωνώ με τη συναγρίδα. Συναγρίδα.
Γιατί σε δεν συμφωνώ. Μην δεν πάει ο ένας στον άλλον, όπως με τη φουγιουκλάκη. Εγώ συμφωνώ με τον δίπλα που είπε ο αχ, στο σχολείο μου, ρε, στο γλυκό μου κοριτσάκι. Μου βάλε το γαντάκι και έχει πάρει λίγο αέρα. Όχι, εγώ. Και μου αποκαλεί συνάδελφο. Αφού να φύγω σιγά-σιγά, είναι επικίνδυνα. Παιδιά, πάμε εμείς. Παιδιά, προς τα δω εμείς, ε. Τι ζω. Έλα τα στοιχήματα, παιδιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, που δουλεύουμε πολλά χρόνια εδώ μέσα, μπορείτε να μου πείτε τι ζω στο Made in Style. Παιδιά, κακό είναι. Μα αποκαλεί συναγρίδα αγάπη μου στον αέρα εμένα. Μισό λεπτάκι. Καλέ, περίμενε. Δεν θυμάστε την ελληνική ταινία. Και εγώ τώρα το κατάλαβα. Μισό λεπτό. 40 στη βάση. Είναι η ελληνική ταινία με την Παπασταύρου που τσακώνονται με τον Παπαμιχαήλ για χάρη του, γιατί η άλλη έχει κάνει την κούνια για να πέσει και τη φωνάζουν στην αγρίδα, την αποκαλούν. Την ζουζουνέ. Και κάνει εκείνο το σημείο λοιπόν η Παπασταύρου. Ποιος το έκανε να μιλήσει πρώτα και έλεγε κάθε μία με δική της βερσιόν της ιστορίας και έλεγε συμφωνώ με την αυτήν, συμφωνώ με την εκείνη. Και αυτή δεν ήξερε τι να πει εκείνη τη στιγμή και λέει συμφωνώ με τη συναγρίδα, αλλά αυτό. Γιατί, αντί να χαρεί, κοντζά που γιουκλάκι αγάπη. Πάρε πίσω τη συναγρίδα, μικρή μου. Ατάκα από το λόγο, δεν ήταν καλό, θα το έκανα. Μολγινάκι, πάρε πίσω τη συναγρίδα. Ατάκα από ταινία. Άντε, κάτω. Θα τρελατά. Δεν παίρνω που φάγαμε την πλήρη. Μισό λεπτό να οργανωθούμε. Παρασκευή σήμερα θέλω να είμαστε αγαπημένοι, μουνιασμένοι. Θα πούμε και αύριο, μην ξεχνιόμαστε. Στην κυρία Νικολέτα μου. Ναι, στα την παπούλια δεν γίνεται. Λοιπόν, ατάκα από ταινία είναι. Είναι σαν να σου πει όλο αργιωτό και το μη. Δεν θέλει να κάνει εσένα. Αλλά θα τελειώσει η ρημάδα ημέρα, δεν θα τελειώσει. Παρασκευή είναι, λόγω τη ημέρα, Ζωγινάκη. Να δούμε τι μα περιμένει από το γάντι ακόμα, πε το. Από το γάντι να δούμε τι άλλο θα δούμε σήμερα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Να συνεχίσουμε όμως με τα θέματά μας. Εννοείται ότι περιμένουμε τις...